Θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσογειακών Μέσα Ανατολικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ρούσο, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Και ακριβώς από αυτή την ιδιότητα θέλω να ξεκινήσω. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το αντικείμενο το κατέχετε όσο ελάχιστη, υπάρχει μία συζήτηση περίπου 10 μέρες μετά το ξέσπασμα αυτής της φωνικής κρίσης που λέει ότι εδώ έχουμε ένα αμιγός πόλεμο θρησκειών, πάνε πέρα τα 75 χρόνια το τι συμβαίνει στην περιοχή, έχουμε πόλεμο πολιτισμών και μας αρέσει δεν μας αρέσει, το τελευταίο προπύργιο της πολιτισμένης Δύσης είναι το Ισραήλ. Δεν υποστηρίζω ότι οι θρησκευτικές εκκινήσεις στην περιοχή δεν παίζουν το δικό τους ρόλο ή δεν δίνουν τον τόνο. Αυτό είναι όμως το βάθος αυτής της κρίσης. Όχι, σε καμία περίπτωση. Το Παλαιστινιακό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα καθαρά αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων, δηλαδή του δικαιώματος των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος. Είναι ένα σύγκρουση εθνικισμών, του εβραϊκού εθνικισμού, του σιωνισμού και από την άλλη μεριά του Παλαιστινιακού εθνικισμού. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το πάνω χέρι, να το πούμε πολύ απλά έτσι, το έχουν πάρει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς λόγους, οι φονταμενταλιστικές οργανώσεις δηλαδή που εδράζονται σε αυτό που λέμε θρησκευτικό εθνικισμό. Mm-hmm. Και από την πλευρά της Χαμάς και από την πλευρά, δυστυχώς, της κυβέρνησης Νετανιάχου, η οποία κυριαρχείται από στοιχεία του θρησκευτικού εθνικισμού, του θρησκευτικού σιωνισμού δηλαδή. Άρα λοιπόν αυτό έχουμε. Δεν πρόκειται ούτε για μάχη πολιτισμών. Ποιο πολιτισμό? Το Παλαιστινιακό κίνημα είναι ένα κίνημα που ιστορικά βρίσκεται πάντοτε στο χώρο των κοσμικών κινημάτων και των θρησκευτικών κινημάτων. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια ποτισμένο από την αριστερά, από σοσιαλιστικές ιδέες. Δεν έχουμε πολλοί από τους βασικούς του εκπροσώπους κατά τη διάρκεια του 70 και του 80 ακόμα ήταν χριστιανοί, Άραβες, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν και από την πλευρά του Ισραήλ πάλι, το Ισραήλ για πάρα πολλά χρόνια ήταν ένα κοσμικό κράτος, τα κόμματα τα οποία κυριαρχούσαν τα κοσμικά. Δεν έχουμε δηλαδή σε καμία περίπτωση, ούτε από τη μια πλευρά ούτε από την άλλη, μια διαδοχή γεγονότων, τα οποία μας, ιστορικών γεγονότων δηλαδή, mm-hmm. τα οποία μας οδηγούσε συγκρούσεις πολιτισμών, θρησκειών κτλ. Τώρα, εάν είναι πολύ μεγάλη συζήτηση να δούμε γιατί από τη μια και γιατί από την άλλη πλευρά κυριαρχούν, ηγεμονεύουν, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο λίγο γραψιανός, mm-hmm. όσοι έχουν την ηγεμονία, αυτοί οι χώροι που προέρχονται από αυτό που λέμε φονταμενταλισμό ή τη θρησκεία ή χρησιμοποιούν θρησκευτικά στοιχεία μες στην ιδεολογία τους, θρησκευτικές ιδεολογίες θα έλεγα εγώ και όχι θρησκείες. Κύριε Ρούσο, αν επιτρέπετε, υπάρχει μια αντίληψη ότι ο Παλαιστινιακός λαός σπρώχτηκε ουσιαστικά στο να στηρίξει τη Χαμάς, γιατί για όσους ξεχνούν η Χαμάς διαφεντεύει τη Γάζα μετά από εκλογές που δεν αναγνωρίστηκαν, ίσα είχαμε και μπάργκο και πάει λέγοντας και μετά είχαμε ενδοπαλαιστινιακή σύραξη, εκλογές δεν έχει κάνει ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή στα εδάφη που δεν ελέγχει η Χαμάς, για να τα λέμε όλα. Αλλά το ζητούμενο εδώ είναι, σπρώχτηκαν όντως οι Παλαιστίνοι, μοχλεύτηκε η Χαμάς και από την πλευρά των Ισραηλινών ως αντίβαρο? Η Χαμάς ήδη από τη δεκαετία του 80 που άρχισε να συγκροτείται, συγκροτήθηκε στην καλύτερη περίπτωση, δεν θα πω ενισχυόμενη, θα πω ή με την ανοχή του Ισραήλ. Δηλαδή ενώ το Ισραήλ ασκούσε πολύ σκληρή καταστολή κατά τη δεκαετία του 80 εναντίον της Φατάχ, της οργάνωσης του Γιάσερ Αραφάτ, υπήρχε ανοχή μέχρι τουλάχιστον το 1987, μέχρι την έκρηξη mm-hmm. της Ιντιφάντα, απέναντι στη συγκρότηση της Χαμάς. Και αυτό γινόταν ακριβώς για να υπάρχει, για να μπορεί να εφαρμοστεί μια πολιτική διέρη και βασίλευε στους Παλαιστινίους και ήταν μια στρατηγική αυτή του Ισραήλ εκείνη την εποχή. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, ότι όσο τα χαρακτηριστικά της κατοχής γίνονται πιο σκληρά και όσο δεν φαίνεται πολιτική λύση στον ορίζοντα και όσο η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς απονομιμοποιείται πολιτικά, δηλαδή τη θεωρούν διεφθαρμένη, μη αποτελεσματική κτλ., τόσο περισσότερο ο κόσμος θα πηγαίνει προς εκείνους που φαίνονται ότι είναι πιο σκληροί απέναντι στο Ισραήλ, πιο βίαιοι
Και πού να σας πω και κάτι, αυτή τη στιγμή η Χαμάς ως ένα βαθμό έχει πετύχει το σκοπό της. Δηλαδή, αν ήταν ένας, αν σκεφτόσαστε πώς σκέφτονται ένας Παλαιστίνιος. Ένας Παλαιστίνιος λέει ότι τόσα χρόνια, και μάλιστα τώρα με τις συμφωνίες του Αβραάμ, το Παλαιστινιακό είχε τεθεί στο ράφι. Αν μάλιστα γινόταν και η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, ουδείς θα ασχολείται με την κατοχή στα Παλαιστινιακά εδάφη. Άρα λοιπόν λέει ο Παλαιστίνιος ότι να, μόνο η βία και μάλιστα φρικτή βία όπως αυτή που εφάρμοσε η Χαμάς μπορεί να επαναφέρει το Παλαιστινιακό. Άρα λοιπόν μέσα στην απελπισία του, στο οποίο έχει οδηγηθεί και από την Ισραηλινή κατοχή. Με στην ήττα τους δηλαδή, μου λέτε διαχρονικά, μάλιστα, ακριβώς, και τις ματαιώσεις τους. Ναι, ναι. Ακριβώς λέει ότι κοιτάξτε, η ακραία βία είναι ο μοναδικός τρόπος για να επαναφέρουμε το θέμα μας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή στο προσκήνιο. Σκεφτείτε ότι μετά, ότι τόσα χρόνια, δηλαδή πέρασαν 10 χρόνια, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία. Τελευταία φορά που συζητήσαμε σοβαρά, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 χρόνια που συζητήθηκε σοβαρά το θέμα των δύο κρατών. Άρα λοιπόν χρειάστηκε να γίνει η αιματηρή επίθεση της Χαμάς, η οποία έχει και φρικτά χαρακτηριστικά, για να ξαναρχίσουν να συζητάνε ότι πρέπει να υπάρξει η λύση των δύο κρατών. Να συζητάει οι ΗΠΑ, να συζητούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι φορείς της διεθνούς κοινότητας. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι για τον Παλαιστίνιο εξωθήθηκε από αυτή την αδιαφορία και από την σκληρή Ισραηλινή κατοχή, mm-hmm. να λέει ότι ο μόνος τρόπος για να συζητήσει το θέμα μου είναι η βία. Και ποιος είναι ο καλύτερος αυτό, η Χαμάς. Θα υποστηρίζω τη Χαμάς. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και την άλλη πλευρά του λόφου, γιατί όλα τα μελετάτε. Έχω εδώ υπόψη μου, μου το έχουν στείλει πολλές φορές και ακροατές μας, ένα άρθρο του Γκιντεόν Λεβί στη Χάρετζ, στο Ισραήλ, που λέει ότι ζούμε σε μια εθνική ψύχωση. Η Ισραηλινή κοινωνία έχει κλειδωθεί πίσω από ασπίδες τύχη, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, και έχει αλλάξει σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, ακολουθώντας τρεις αρχές για να επιβιώσει. Πρώτον, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Ισραηλινοί, λέει ο Λεβί, πιστεύουν βαθιά ότι είμαστε ο εκλεκτός λαός. Και αν είμαστε ο εκλεκτός λαός, έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεύτερον, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία κατοχή όπου ο κατακτητής να εμφανιζόταν ως θύμα. Όχι μόνο το θύμα, αλλά το μόνο θύμα. Επιτρέπει επίσης σε κάθε Ισραηλινό να ζήσει ειρηνικά, γιατί εμείς είμαστε τα θύματα. Και τρίτον, το τρίτο σύνολο λέει είναι και το πιο επικίνδυνο, είναι η συστημική απανθρωποίηση των Παλαιστινίων που επιτρέπει σε εμάς τους Ισραηλινούς να ζούμε ειρηνικά με τα πάντα, γιατί αν δεν είναι ανθρώπινα όντα σαν εμάς, τότε δεν υπάρχει πραγματικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα σκληρό άρθρο, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, έχει μεταλλαχτεί η Ισραηλινή κοινωνία? Έχει, γιατί είναι μια κοινωνία, να το πούμε αυτό, διότι θριαμβεύει και ο αντισημιτισμός την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό χώρο μάλιστα. Είναι μια κοινωνία που έχει υποφέρει, έχει τραβήξει ολοκαυτώματα, ξεριζωμούς, διωγμούς στην φωτισμένη πλευρά της ιστορίας της Ευρώπης. Έχει μεταλλαχθεί. Κοιτάξτε, σαφώς υπάρχει μια μετάλλαξη, θα έλεγα μια αλλαγή της της εβραϊκής κοινωνίας στο Ισραήλ, έτσι, και μιλάω για την Εβραϊκή γιατί υπάρχει και το αραβικό κομμάτι του Ισραήλ, η οποία έχει φύγει από βασικές αρχές ανθρωπισμού και δημοκρατίας. Να θυμίσω ότι το 1980, τη δεκαετία του 1980, υπήρχαν τεράστια κινήματα και τη δεκαετία του 90 που μιλούσαν για peace now, δηλαδή για ειρήνη τώρα, μιλούσαν για απευθείας συνομιλίες με τους Παλαιστίνιους, θεωρούσαν ότι οι διάβλοι συνομιλιών και αδιαλόγου και συνεργασίας με τους Παλαιστίνιους είναι απολύτως αναγκαίες για να μπορέσει να επιβιώσει το κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν, από εκεί που έχουμε τεράστια τέτοια κινήματα, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν και με την και με περιστασιακά στοιχεία και με δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των θρησκευόμενων Εβραίων σε σχέση με τους κοσμικούς, και με στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Όσλο. Όλα αυτά έφεραν στο προσκήνιο κυρίως το θρησκευτικό σιωνισμό, δηλαδή αυτούς που λένε ότι το κράτος του Ισραήλ, ακριβώς όπως το λέει και ο Λεβί, είναι προορισμένο από το Θεό να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή από τον Ιορδάνη μέχρι το Σινά. Άρα λοιπόν και αυτό δεν είναι ένας πολιτικός στόχος, αλλά είναι μια θεϊκή επιλογή. Και αφού είναι θεϊκή επιλογή, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία σημασία τι λέει ο ένας ή ο άλλος, τι λέει δηλαδή, τι λένε οι Παλαιστίνοι ή τι λέει η διεθνής κοινότητα. Και αφού λοιπόν αυτό κυριάρχησε στο Ισραήλ,
Σήμερα βλέπουμε και τα πολιτικά αποτελέσματά του. Αφού κυριάξε κοινωνικά, βλέπουμε και τα πολιτικά αποτελέσματά του. Τα πολιτικά αποτελέσματά του είναι η κυβέρνηση Νετανιάχου. Και βεβαίως το θέμα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι απολύτως αδύνατο να προχωρήσει σε μια συζήτηση μετά το οτιδήποτε γίνει στη Γάζα, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα γίνει στη Γάζα, αλλά να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σοβαρή συζήτηση για λύση των δύο κρατών. Θεωρείτε ότι αυτή η διαρροή του Υπουργείου Πληροφοριών για εκδιωγμό των Παλαιστινίων από τη λωρίδα της Γάζας, είτε να πάνε στην έρημο στην Αίγυπτο, ασχέτως αν η Αίγυπτος λέει όχι, είτε να πάνε κάποιοι στην Ιορδανία, είτε να πάνε στον Καναδά, είτε να έρθουν στην Ελλάδα, δεν είναι τυχαία ως συζήτηση? Όχι, δεν είναι τυχαία καθόλου. Είναι μια συζήτηση η οποία είναι κυρίαρχη στον χώρο της δεξιάς και κυρίως της θρησκευτικής δεξιάς στο Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 υπάρχει συζήτηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε μια ευνοϊκή γεωπολιτική στιγμή, δηλαδή μια στιγμή όπου οι σχετισμοί στο Ισραήλ και στην περιφέρεια θα είναι ευνοϊκοί για το Ισραήλ, και να οδηγήσουμε σε εκτοπισμό, βίαιο ή μη βίαιο, μετανάστευση, προσφυγιά. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των Παλαιστινίων, την πλειονότητα των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, ξέρετε, δεν το λέω για εσάς, αλλά γενικότερα στην συζήτηση. Θεωρούμε πολλά πράγματα καινούρια. Πολλά πράγματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Γάζα, είτε από την πλευρά του Ισραήλ, είτε από την πλευρά της Χαμάς, δεν είναι καινούρια. Είναι πράγματα τα οποία εποάζονται, αν θέλετε, ή συζητιούνται και ανοιχτά εδώ και τα τελευταία 15-20 χρόνια. Θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Γιάννη και θα επανέλθω, αλλά εδώ η εκπομπή γίνεται με αυτή τη διάδραση. Μια ερώτηση στον εξαιρετικό κύριο Ρούσο. Πόσο ξεκάθαρα λέει όμως τα κίνητρα και της Χαμάς σε αυτό τον αγώνα? Και εξηγούμε. Η Δύση λύζη κράβγαζε για τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη και αποδείχτηκε ότι όλο αυτό ήταν υποκινούμενο από τους αδελφούς μουσουλμάνους, παρεπιπτόντως άλλη μια οργάνωση δημιούργημα της Δύσης. Γιατί λοιπόν να μην σταχυολογήσουμε το ενδεχόμενο ότι σκοπός Χαμάς είναι η ίδρυση ενός χαλιφάτου και όχι της απελευθέρωσης των Παλαιστινίων, ή να το θέσω ορθότερα, απλά να αντικαταστήσουν τον υπάρχοντα δυνάστη? Ένα-ένα. Γιατί τώρα μπλέξαμε πολλά. Πρώτον, η Χαμάς δεν είναι οργάνωση όπως ο ISIS, δηλαδή δεν έχει διεθνή χαρακτήρα, δεν θέλει να δημιουργήσει χαλιφάτο. Το χαλιφάτο είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια ιστορία που λέει ότι τα υπάρχοντα μουσουλμανικά κράτη, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να υποκατασταθούν, να αντικατασταθούν από ένα μεγάλο χαλιφάτο ισλαμικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η βασική αντίληψη του ISIS, παραδείγματος χάρη, ακόμα και της Αλ-Κάιντα. Η Χαμάς πουθενά στους διακηρυκτικούς λόγους, ούτε και στις πρακτικές δεν έχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει βγει εκτός Ισραήλ, δεν έχει κάνει επιχειρήσεις εκτός Ισραήλ, δεν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Ένα δηλαδή, ούτε στο επιχειρησιακό, ούτε στο διακηρυκτικό της τομέα, δεν είναι μια οργάνωση χαλιφάτου. Είναι μια οργάνωση που προέρχεται ιδεολογικά και πολιτικά από τους αδελφούς μουσουλμάνους, αλλά ούτε οι αδελφοί μουσουλμάνοι πια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ιδιαίτερα οι Αιγύπτιοι αδελφοί μουσουλμάνοι, δεν υποστηρίζουν την ίδρυση χαλιφάτου με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν αυτά τα δύο. Η Χαμάς είναι μια ισλαμιστική οργάνωση. Προφανώς εάν δημιουργηθεί ένα παλαιστινιακό κράτος και η Χαμάς είναι η δύναμη η οποία θα κυριαρχήσει σε αυτό το παλαιστινιακό κράτος, θα έχει ισλαμικό χαρακτήρα. Αυτό το διακηρύσει, το λέει, δεν είναι κάτι που δεν το λέει. Απλά το ζήτημα είναι ότι σε ένα δημοκρατικό παλαιστινιακό κράτος θεωρούμε ότι η Χαμάς δεν θα έχει τέτοια δυνατότητα. Αλλά αυτό όμως δεν είναι κάτι που το ξέρουμε, δηλαδή είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι. Επίσης το γνωρίζουν και οι Παλαιστίνοι. Μπορεί να ψηφίσουν ακόμα τη Χαμάς, αν γινόντουσαν εκλογές. Μπορεί κάποιοι που να μην είναι Ισλαμιστές να ψηφίσουν τη Χαμάς απλά και μόνο επειδή δεν είναι διεφθαρμένοι ή είναι λιγότερο διεφθαρμένοι από το Μαχμούντ Αμπάς και την Παλαιστινιακή Αρχή. Λέει εδώ ο Κώστας, στο Ισραήλ, λέει κύριε Ρούσο, σήμερα ζουν περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι Άραβες, στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι, ως Ισραηλινοί πολίτες με ίσα δικαιώματα στο Ισραήλ, όχι στη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη. Οι Εβραίοι λοιπόν, λέει ο Κώστας, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ζουν ειρηνικά με πολλούς Άραβες. Πώς οι Εβραίοι ζουν στα αραβικά κράτη και απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα? Το Ισλάμ περνάει το μεσαίο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και αυτό πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά. Πριν πείτε οτιδήποτε, θέλω να πω κάτι. Προχθές είχαμε έναν Ιρανολόγο εδώ. Μας είπε, και το λέω για τον Κώστα, ότι υπάρχει και Εβραίος βουλευτής στο Ιράν. Με συγχωρείτε. Ένα. Δεν υποστηρίζω ότι είναι ίδιες οι συνθήκες, ούτε ίδιο το επίπεδο. Όμως απ' την άλλη, είναι έτσι με τους Παλαιστινίους Άραβες και Ισραηλινούς πολίτες?
Πρώτα απ' όλα υπάρχει τώρα νόμος που, που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που λέει ότι δεν είναι ίσως κάποιος, οι πολίτες του Ισραήλ δεν είναι ίσοι και έχουν το προβάδισμα οι πολίτες οι οποίοι είναι εβραϊκής καταγωγής. Ήταν ένας νόμος το οποίο έγινε και μεγάλη μάχη μέσα στο, για να περάσει μέσα στην Κνεσέτ. Έχουν πολύ, οι υποδομές τους είναι χείριστες, η εκπαίδευσή τους είναι πάρα πολύ χαμηλότερη δηλαδή οι υποδομές και οι παροχές εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Γενικότερα είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Εβραίους της εβραϊκής καταγωγής Ισραηλινούς πολίτες. Και επίσης μερικές φορές γίνεται και η εξής παρανόηση που τη βλέπω στα μίντια και είναι λάθος. Πολλές φορές χρησιμοποιούν το παράδειγμα των Δρούζων. Οι Δρούζοι δεν είναι μέρος των Παλαιστινίων του Ισραήλ. Οι Δρούζοι είναι μια διαφορετική κατηγορία, έχουν μια διαφορετική διαδρομή μέσα στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Αργότερα πρέπει να τους συγχαίουμε με τους... Χαίρομαι που μας βοηθάτε με αυτό το διαχωρισμό, γιατί είπα είστε από τους καταλληλότερους. Θέλω να σας ρωτήσω, σας λέει κάτι ότι η συζήτηση των τελευταίων 24 ώρων, πέρα από το ότι φιγουράρουν στρατηγικά, στρατιωτικά σχέδια, που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι αυτή η συζήτηση, είναι μεταξύ των ανθρωπιστικών διαδρόμων, προσέξτε, και της εκεχηρίας που λένε και 120 χώρες του ΟΗΕ. Η διαφορά είναι θεμελιώδης. Κοιτάξτε, η ανθρωπιστική, να το ξεκινήσω αλλιώς, ακόμα και οι Αμερικανοί, οι οποίοι είναι πιο στενοί συνεργάτες και σύμμαχοι των Ισραηλινών, έχουν αρχίσει και διαμορφώνουν αντιρρήσεις ή θέλετε ενδιασμούς, σοβαρούς ενδιασμούς. Δηλαδή, ο τελευταίος εκφράστηκε δημόσια από τον Αμερικανό αρχηγό του Γενικού Επιτελείου. Έτσι λοιπόν, εκφράστηκε δημόσια η αντίληψη ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επίθεση στη Γάζα, και δεν εννοώ τους στρατιωτικούς τρόπους, δεν είμαι μπορώ για να τους κρίνω, αλλά οι επιθέσεις εναντίον στόχων οι οποίοι είναι υποδομές αμάχων και τα λοιπά, και ο μεγάλος αριθμός αμάχων που έχει σκοτωθεί, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να αλλάξει αυτή η επιχείρηση, κάτι πρέπει να γίνει στο ανθρωπιστικό πεδίο. Τώρα, υπάρχουν αυτό που λένε ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι δεν μπορεί να δημιουργηθούν με μία ώρα που δίνουν οι Ισραηλοί ανοιχτά για να πάει κάποιος να πάρει πράγματα κτλ. Αυτό χρειάζεται τουλάχιστον μία ή δύο μέρες ώστε να πάει μια ικανή ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως διαθαλάσσεις, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να πας με πλοία μεγάλες ποσότητες από ότι να πας με φορτηγά. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί, θα είναι καλό, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να γίνει και η εκεχηρία, με την έννοια ότι θα πρέπει και να δούμε αυτοί οι άνθρωποι, να δούμε τους τραυματίες και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο οι νεκροί, είναι και οι δεκάδες χιλιάδες τραυματίες. Άρα λοιπόν χρειάζεται η εκεχηρία, και χρειάζεται η εκεχηρία για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Γιατί ξέρετε το θέμα, και μάλιστα είπε το ίδιο πράγμα ο αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, και το είπε στο δημόσια, ότι όσο πιο άγρια γίνεται η επίθεση, όσο πιο πολύ άμαχοι σκοτώνονται, τόσο πιο εύκολο θα είναι να αναζωογονηθεί η Χαμάς ή όποια Χαμάς. Ακριβώς. Μετά. Άρα λοιπόν υπάρχουν σοβαροί ενδιασμοί για τον τρόπο που γίνεται η επιχείρηση αυτή, και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι σημαίνουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, πόσο χρονικό διάστημα θα έχουν, πώς θα προστατευτούν, σε ποιους θα απευθυνθούν. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν είναι άλυτα, κανένα από αυτά δεν είναι άλυτο, έχουν ξαναγίνει, μπορούν να λυθούν. Αλλά λέω ότι το βασικό ζήτημα που πρέπει να δούμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιχείρηση αυτή έχει αρχίσει και δημιουργεί ενδιασμούς και ερωτηματικά ακόμα και στους πιο στενούς συμμάχους των ΗΠΑ. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο θα σας πω που το λέει ο Economist, δεν το λέει κανένας, που είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι κατά κύριο λόγο υπέρ του Ισραήλ και του δικαιώματός του στην άμυνα. Λέει λοιπόν ότι ενώ έχουν πέσει περισσότερες, έχουν πέσει γύρω στις 6.000 βόμβες σε 6 ημέρες, ενώ στη Μοσούλη, σε μια ανάλογη κατάσταση, οι Αμερικανοί σε 2 μήνες χρειάστηκαν για να ρίξουν περίπου 9.000 βόμβες. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η επιχείρηση έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά τους αμάχους.
Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ο αμερικανικός παράγοντας είναι κλειδί εδώ, δεν το λέω εγώ, προκύπτει εξ αντικειμένου, αισθάνεστε ότι ήδη χνηλατείτε η επόμενη μέρα? Και τι εννοώ? Είπε όσα είπε η Ισραηλινή κυβέρνηση, τα μάζεψε χθες ο Νετανιάχου, είπε ότι εμείς δεν θα κάνουμε, δεν θα παραμείνουμε μετά την εκαθάριση Χαμάς στην περιοχή, δεν θα κάνουμε κατοχή, δεν θα έχουμε διοίκηση. Αυτό έρχεται από τη μια, δεν ξέρω αν το εννοεί, και δεν ξέρω ποιος μπορεί να μείνει στη Γάζα αν καταστραφεί πλήρως η Γάζα σε υποδομές. Από την άλλη, και ο Αμπάς, σύμφωνα με την New York Times, είπε ότι αν συζητάμε την πολιτική λύση δύο κρατών, είμαι έτοιμος να αναλάβω τη διοίκηση και στη λωρίδα της Γάζας. Το ερώτημα είναι, αν βλέπετε ότι σιγά σιγά έχουμε ψηφίδες πολιτικής λύσης την επόμενη μέρα, και κυρίως θα είναι ανεκτό από το παλαιστινιακό λαό αυτό? Ναι, να πούμε ότι όλες αυτές οι δηλώσεις που γίνονται, θα καταλάβουμε τη Γάζα, δεν την καταλάβουμε, θα αναλάβουν την ασφάλεια της Γάζας, δεν θα την αναλάβουμε την ασφάλεια της Γάζας, ενώ μετά την πέραση της επιχείρησης. Επίσης το γεγονός ότι αν θέλετε, η εντολή για την επιχείρηση αυτή είναι εξαιρετικά, είναι εξαιρετικά πλατιά και γι' αυτό και ασαφής. Δηλαδή η πλήρης καταστροφή όλης της Χαμάς και των υποδομών της σημαίνει ότι αυτό μπορεί να κρατήσει και ένα χρόνο και ένα μισή χρόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι λέει ότι δεν θα αναλάβω, δεν θα κάνω κατοχή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι απλά θα ανανεώνει την επιχείρηση για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εμένα δεν μου λέει τι κάτι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι επειδή ξανασυζητιέται πάλι το θέμα των δύο κρατών και είναι βεβαίως ο μοναδικός τρόπος για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας, το ζήτημα είναι ότι υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει το σχέδιο που προτείνανε οι Άραβες και οι Σαουδάραβες το 2003, αυτό που λέγεται η Αραβική Πρωτοβουλία Ειρήνης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ειρήνης με όλα τα χαρακτηριστικά της. Και απορώ γιατί δεν ξανατίθεται αυτό. Γιατί το να λες σε κάποιον να πάμε να δούμε τη λύση των δύο κρατών. Η λύση δύο κρατών πρότεινε και το Τραμπ, η οποία ήταν παντελώς απαράδεκτη. Θέλω να πω ότι και από τους Παλαιστίνους, αλλά ήταν και πραγματικά παράλογη. Δεν θα ήταν βιώσιμο αυτό το κράτος το οποίο πρότεινε. Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι τι είδους λύση δύο κρατών. Γιατί αυτό που ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία. Ούτε επίσης βλέπουμε κανέναν δρόμο, κανένα χάρτη να πες πηγαίνει. Λέμε η λύση των δύο κρατών είναι μια πόλη μακρινή. Ξέρουμε περίπου πώς μπορεί να είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα δρόμο, δεν έχουμε κανένα οδικό χάρτη ο οποίος θα μας οδηγήσει σε αυτήν, ούτε στους Παλαιστίνους ούτε κανέναν άλλον. Άρα λοιπόν το να συζητάμε αυτή τη στιγμή ότι ο Αμπάς θα αναλάβει την Γάζα, δεν νομίζω ότι θα το κάνει, γιατί δεν θέλει ο ίδιος να χαρακτηριστεί προδότης. Όποιος πάει να διοικήσει τη Γάζα υπό Ισραηλινή κατοχή θα είναι μια πράξη, τουλάχιστον στα μάτια των Παλαιστινίων και στη Δυτική Όχθη, αλλά και στη Γάζα ακόμα, είναι πράξη προδοσίας. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, ανοίγοντας λίγο τη βεντάλια, οι άλλοι παίκτες ισχύως πώς τοποθετούνται κατά τη γνώμη σας στην περιοχή, και αυτό που ενδιαφέρει και εμάς άμεσα είναι το πώς τοποθετείται και η Τουρκία, με την οποία θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι το Δεκέμβριο, τέτα τέτ, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άκουσα τις δηλώσεις Υφυπουργού Εξωτερικών προχθές, πολύ αισιοδοξία, αλλά δεν έχω δει και καμία μεταβολή από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό είναι το υποερώτημα. Το βασικό είναι πώς βλέπετε τους παίκτες ισχύως και δείτε την Τουρκία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά τις αραβικές χώρες, θα έλεγα ότι η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος πιέζουν ασφικτικά τις ΗΠΑ να σταματήσει αυτό που γίνεται. Και πιέζουν διότι καταλαβαίνουν ότι αυτό θα τους οδηγήσει σε σκλήρυνση της θέσης τους απέναντι στο Ισραήλ και πιθανότατα θα αναγκαστούν, ιδιαίτερα ο Σαουδάραβας διάδοχος, να μειώσει και τις προσδοκίες που έχει για μεταρρύθμιση εντός της χώρας του. Γιατί αυτή η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα θα πλήξει το κύρος του και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Επίσης το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα δίλημα. Από τη μια μεριά δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί η Χεσμπολά, που είναι η κύρια σύμμαχός του, σε ένα πόλεμο με το Ισραήλ, το οποίο ο πόλεμος αυτός θα καταστρέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Χεσμπολά, και αυτό γιατί χρειάζεται η Χεσμπολά το Ιράν για τον έλεγχο της Συρίας και του Λιβάνου, που είναι από τις βασικές προτεραιότητες του στην περιφερειακή πολιτική. Απ' την άλλη όμως δεν θέλει να μείνει και εντελώς αμέτωχο απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα. Άρα λοιπόν το Ιράν, ενώ στην αρχή ήταν βασικός, είχε ευεργετηθεί αν θέλετε από την επίθεση της Χαμάς,
σήμερα βρίσκεται σε ένα σημαντικό δίλημα. Και πάμε και στην Τουρκία, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό. Η Τουρκία παίζει ένα ρόλο ισορροπιστή μεταξύ κυρίως των Αμερικανών, όχι των Ισραηλινών, προσέξτε, όχι των Ισραηλινών και της Χαμάς, αλλά κυρίως μεταξύ των Αμερικανών, της Χαμάς και των Αράβων. Μάλιστα. Και γι' αυτό, γιατί λένε πολύ... Αυτό έχει σχέση και με τους Αμερικανευραίους ομήρους, να φανταστώ, ε? Όλους, με όλους τους, ομήρους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βλέπετε και τον Μπλίνκεν να πηγαίνει στην Τουρκία. Άλλωστε τι ρόλο θα είχε αν... Αυτή τη στιγμή η Τουρκία λένε όλοι ότι έχει κακές σχέσεις. Αν θέλετε, οι σχέσεις της έχουν επιδεινωθεί με το Ισραήλ. Άρα λοιπόν τι σχέση, τι μεσολαβητικό ρόλο. Δεν παίζει μεσολαβητικό ρόλο κυρίως με το Ισραήλ. Παίζει μεταξύ των Αράβων, της Χαμάς και των Αμερικανών. Και γι' αυτό οι Αμερικανοί πηγαίνουν στην Τουρκία, προσπαθώντας να, αν θέλετε, και να τους βοηθήσει η Τουρκία, να παρέμβει η Τουρκία στο θέμα των προσφύγων, αλλά και να παρέμβει η Τουρκία στο ζήτημα του να μην υπάρξει επέκταση του πολέμου. Απίση δηλαδή, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία μιλάει με το Ιράν. Έχει ανοιχτούς διάβλους με το Ιράν. Και με τη Σαουδική Αραβία και με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Τουρκία είναι η χώρα που μιλάει με όλους. Αν υπάρχει, εκτός από το Ισραήλ, εντάξει, που δεν έχει καλές σχέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να μιλάει και με αυτό πίσω από τις κουρτίνες, το πούμε έτσι, με όλους τους άλλους μιλάει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να στείλει ένα φερέγγιο μήνυμα στο Ιράν, η Τουρκία μπορεί να είναι ένα τέτοιο. Ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος, ακριβώς. Μάλιστα. Σε σχέση με εμάς. Και σε σχέση με αυτά που έρχονται, μήπως Τουρκία... πάμε λίγο με άγνοια κινδύνου. Όχι, δεν ξέρω αν είναι άγνοια κινδύνου, δεν μπορώ να το πω αυτό. Αφέλεια. Ή επιλογή. Με συγχωρείτε που τα βάζω όλα μαζί. Ναι, ναι, είναι επιλογή, προφανώς είναι επιλογή. Δεν είναι άγνοια κινδύνου, δεν είναι κουταμάρα, πώς θα το πω αλλιώς. Πρόκειται για μια επιλογή. Δεν έχω κανένα, όπως είπατε και εσείς, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλίμονο. Σε αυτό, άλλωστε είναι και πράγματα που τα βλέπουμε. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στάσης της Τουρκίας, ούτε κατά χιλιοστό σε κανένα θέμα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει ούτε μία δήλωση της Τουρκίας να πω «Α, σε αυτό το θέμα η Τουρκία έχει κάνει μια αλλαγή στάσης». Έστω και για ένα χιλιοστό. Ανοίγει μία... Και δεν μιλάω τώρα για τα ζητήματα τα πολύ σκληρά, όπως είναι τα ζητήματα της Αιγαίτητας ζώνης, η στρατιωτικοποίηση των νησιών και τα λοιπά, ή άλλα. Μιλάω και για ζητήματα που πιθανόν να μπορούσαν να διευθετηθούν, όπως είναι η ΑΟΣ, όπως είναι η Φαλοκρηπίδα, που μπορούν να διευθετηθούν. Δηλαδή είναι πιο τεχνικά ζητήματα, μπορούν να διευθετηθούν. Μιλάω είτε για τα ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα δεν έχω δει ούτε κατά χιλιοστό κίνηση της Άγκυρας. Η Άγκυρα λέει γενικά εμείς θέλουμε να κάνουμε διάλογο. Η Τουρκία, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση αυτό που λένε ότι η Τουρκία είπε για διάλογο, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Μα η Τουρκία του λέει χρόνια. Χρόνια λέει ότι θέλω να κάνω ένα διμερή διάλογο. Μου αρέσει ο διμερή διάλογο με την Ελλάδα για όλα τα ζητήματα. Για όλα τα ζητήματα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας βάζει στα αίματα όμως, κύριε Ρούσο, η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη σε φόρουμ προχθές, που είχε και μία κόντρα με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, αλλά τελικά κατέστη εφικτή η συνένεση, ότι εμείς έχουμε εντολή από τον Πρωθυπουργό, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είναι, να ανοίξουμε ακόμη και κεφάλαια που τόσα χρόνια είναι πληγές μεταξύ μας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Η χαρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Τι να σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα είναι μια πολύ ευτυχισμένη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών που θα ανοίξουν αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι η Τουρκία κάνει ένα αγώνα πάρα πολλά χρόνια να ανοίξουν τέτοιου είδους θέματα που δεν τα ανοίγουμε εμείς, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι θέματα. Αν ανοίξουν, αν είναι αυτά τα ενθέματα που εννοεί ο κ. Πετρίτης, τότε θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της τουρκικής διπλωματίας. Εγώ έτσι το βλέπω. Είστε σαφείς. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να απαντήσετε σε 4 ζητήματα που θέτουν ακροατές ακούγοντάς σας. Επανέρχομαι, λέει ο φίλος ο Γιάννης, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ρούσο γιατί το κατέχει το αντικείμενο. Διαβάζω εδώ ότι ένα από τα βασικά συνθήματα της Χαμάς είναι: ο Θεός είναι ο στόχος της, ο προφήτης είναι το πρότοπό της, το Κοράνι το σύνταγμά της, η τζιχάντ είναι η οδός της και ο θάνατος στο όνομα του Θεού είναι η υψηλότερη επιθυμία της. Εκτιμά ότι μάχεται για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων με τέτοια προτάγματα. Μισό λεπτάκι. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση ισλαμιστική. Άρα λοιπόν η απελευθέρωση των Παλαιστινίων για τη Χαμάς, για κάθε Ισλαμιστική οργάνωση, περνάει μέσα από την
σφυριλάτηση της Ισλαμικής ταυτότητας της κοινωνίας. Θεωρεί δηλαδή, όχι μόνο αυτή, και πάρα πολλά τέτοια Ισλαμιστικά κινήματα. Εθνικιστική Ισλαμιστική οργάνωση, δηλαδή, τι λέτε ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή τι λέει. Λέει ότι αν δεν ακολουθήσουμε τον ορθό δρόμο του Ισλάμ, τότε δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ισχυροί σαν κοινωνία. Και εμείς πρέπει να είμαστε ισχυροί σαν κοινωνία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε έναν εχθρό, ο οποίος είναι πολύ δυνατότερος τεχνολογικά από εμάς και στρατιωτικά. Άρα, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ υψηλό φρόνημα. Για αυτούς, το φρόνημα αυτό φυριλατείται μέσα από τον ορθό δρόμο του Ισλάμ. Γι' αυτό είναι και Ισλαμιστική. Αν φυριλατείτο μέσα από κάποια άλλη ιδεολογία, δεν θα ήταν Ισλαμιστική. Μάλιστα, θα ήταν το λαϊκό μέτωπο για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Θα ήταν ο Ζος Χαμπάς. Δεν θα ήταν η Χαμάς. Άρα λοιπόν, αυτό είναι η διαφοροποίηση της Χαμάς όμως από άλλες Ισλαμιστικές οργανώσεις. Ναι. Σωστά. Μην επιμείνετε περισσότερο. Νομίζω εδώ στην απάντηση. Εγώ θέλω να πω μονάχα αυτά να τα σκεφτούν και όσοι αποψήλωναν δυνάμεις σαν τις δυνάμεις του Χαμπάς και χειροκροτούσαν την άνοδο της Χαμάς. Στη Δύση εννοώ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Κώστας, κύριε Ρούσο, μα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα υποχρεώσεις έναντι στον νόμο οι Άραβο-Ισραηλινοί στο Ισραήλ? Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Υπάρχουν προσκόμματα όσον αφορά την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχουν παράδειγμα τους χαρακτηνήσει. Δεν έχουμε το ποσοστό που στις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν και στον πληθυσμό. Έχουν πολύ λιγότερους πόρους για σχολεία, πολύ λιγότερους πόρους για νοσοκομεία, πολύ λιγότερους πόρους οι κοινότητές τους, οι δήμοι που είναι αραβικοί. Δεν έχουν διάφορα άλλα δικαιώματα και επίσης η συμπεριφορά των υπηρεσιών απέναντί τους είναι πολύ διαφορετική. Μάλιστα. Ο Νίκος, κύριε Ρούσο, ο Σαουδάραβας πάντως υπουργός εξωτερικών είπε πως ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας δεν αναιρεί την προσέγγιση με το Ισραήλ. Σας λέει κάτι? Και επιπροσθέτως ο Αργύρης, η Τουρκία δεν μιλάει επισήμως με το Ισραήλ, μια χαρά περνάνε από τους αγωγούς του Τσεϊχάν τα πετρέλαια των Αζέρων για να γεμίζουν τα τάγκς. Πρώτον, τη δήλωση δεν την ξέρω, δεν την έχω ακούσει, δεν μπορώ να τη σχολιάσω. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή. Για το δεύτερο είναι ότι αυτό που είπατε για την Τουρκία είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και είναι ακριβώς το παιχνίδι που παίζει η Τουρκία, ξέρετε, και που μου κάνει εμένα εντύπωση που εδώ δεν το έχουμε αντιληφθεί ή αν θέλετε δεν θέλουμε να το αντιληφθούμε. Η Τουρκία δεν έχει σταματήσει ποτέ τις οικονομικές σχέσεις της με το Ισραήλ. Ούτε τώρα, έχετε δίκιο. Όχι μόνο τώρα, αλλά ακόμα και όταν ήμασταν στα τρία κοινά χρόνια μετά το Μαύρο Μάρμαρα, το υποσυνόδιο του Μαύρου Μάρμαρα, και ήταν η χειρότερη, αν θέλετε, περίοδος των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων, οι μεταξύ τους συναλλαγές είχαν αυξηθεί κατά 60%. Δηλαδή, οι οικονομικές κυρίως σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, αν εξαιρέσουμε τον τομέα του τουρισμού, είναι όχι απλά. Έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες πολύ σημαντικές συνεργασίες. Μην ξεχάσουμε την πολύ σημαντική στρατιωτική συνεργασία που είχαν στο Αζερμπαϊτζάν εναντίον των Αρμενίων. Οι δύο αυτές χώρες βοήθησαν τους Αζέρους να διώξουν τους Αρμένους. Να εισβάλλουν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και να. Το λησμονούν πολύ αυτό. Θα κλείσω με ένα τελείως διαφορετικό ερώτημα, που είναι όμως στον χώρο της επιστήμης που υπηρετείτε και όχι μόνο. Είναι του φίλου του Γιάννη που έχει άρτια αφιχθεί από το Βέλγιο στο Ηράκλειο και ζει πια. Και λέει καλημέρα. Συμφωνείτε, κύριε Ρούσο, με την άποψη ότι η αντιτρομοκρατική γενικά σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους από την τρομοκρατία? Μερικοί υποστηρίζουν ότι η διαφορά στη χρήση βίας μεταξύ ενός κράτους και ενός τρομοκρατικού κινήματος έγκυται στο γεγονός ότι το τρομοκρατικό κίνημα σκοτώνει με τη μέγιστη δύναμη πυρός, ενώ ένα κράτος σκοτώνει περισσότερο από ένα τρομοκρατικό κίνημα, αλλά όχι στο μέγιστο της δύναμης πυρός του. Εγώ θα το έλεγα αλλιώς. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι παράνομες οργανώσεις, οι οποίες, αν θέλετε, ανεξάρτητα από τους σκοπούς τους, αν είναι ευγενείς ή όχι, δεν υπόκειται εκ της φύσεώς τους σε οποιαδήποτε κανόνα ή δίκαιο. Κακώς καλώς αυτό είναι. Αυτή είναι η φυσιογνωμία τους. Τα κράτη όμως που συμμετέχουν στη διεθνή κοινότητα οφείλουν να συμπεριφέρονται ανάλογα με το διεθνές δίκαιο. Είτε αυτό είναι το δίκαιο του πολέμου, είτε είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο. Άρα λοιπόν αυτή είναι η απάντησή μου. Τα κράτη είναι οργανισμοί οι οποίοι πρέπει να διέπονται από το δίκαιο
ενώ αντιθέτως δεν αναμένουμε από, από μια παράνομη τρομοκρατική οργάνωση να έχει την ίδια συμπεριφορά. Άρα δεν μπορεί να έχουν ανάλογες συμπεριφορές. Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Δεν μπορεί η αστυνομία, με λίγα λόγια, να χρησιμοποιεί τις μεθόδους των γκάγκστερς. Είστε σαφείς. Κύριε Ρούσο, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη σημερινή συζήτηση. Σε άλλο μήκος κύματος και χαίρομαι γι' αυτό ειλικρινά και κυρίως χαίρομαι για τα ζητήματα που θέτουν οι ακροατές, τα οποία δεν είναι ότι συμμερίζονται κατά ανάγκη τις δικές σας σκέψεις, όμως μπαίνουν στη βάσανο ενός διαλόγου και αυτό έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.